ξαναδούμε το δεύτερο μήχρονο, το πώς παίξαμε. Η εικόνα μας δηλαδή του δεύτερου μήχρονου σίγουρα δεν θέλουμε να την ξαναδούμε. Θέλουμε να έχουμε μια εικόνα όπως του πρώτου μήχρονου με κατοχή μπάλας και περισσότερες τελικές προσπάθειες. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε δουλέψει στην προπόνηση. Αρκετές φορές, κάποιες φορές έγινε σε παιχνίδια, κάποιες φορές όχι. Ευελπιστώ όμως ότι το μάτς του Σαββάτου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί μάτς που περνάνε δεν ξανάρχονται, όπως λέμε, στο δεύτερο γύρο και έχοντας ανάγκη και τους βαθμούς, πρέπει να μπούμε να διεκδικήσουμε τη νίκη που την έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Σας έχω πει πολλές φορές ότι και η νοοτροπία μας είναι αυτή, βεβαίως πάντα σεβόμενοι τον αντίπαλο. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ομάδα μας, το πώς θα είμαστε εμείς, πώς θα ανταποκριθούμε εμείς στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Και κάνοντας επιλογές, τις καλύτερες επιλογές που μπορούμε για αυτό το παιχνίδι, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε αρκετά θέματα τραυματισμών, όπως έχουν προκύψει και δύο από το παιχνίδι με τον Οργοτέλη. Η πρώτη μου εντύπωση από τα νέα αποκτήματα είναι πάρα πολύ θετική, κυρίως πέρα από την ποιότητά τους σαν ποδοσφαιριστές, κυρίως από την νοοτροπία τους και από τον τρόπο που δουλεύουν μέσα στο γήπεδο και τη συμπεριφορά τους εν γέννη στα αποδυτήρια της ομάδος. Σίγουρα χρειάζονται χρόνο περισσότερο και μιλάω κυρίως για τους ξένους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει και λιγότερο για τον Κώστα του Γιανούλη, ο οποίος ενσωματώθηκε πολύ πιο γρήγορα στην ομάδα. Ο χρόνος για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικός, ώστε να μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα και να βοηθήσουν την ομάδα μας.